σήμερα είναι το τελευταίο μάθημα της χρονιάς. Άντε, να σας δω σήμερα, ξεφτέρια μου. Θα κάνουμε λοιπόν μια γενική εξέταση για να δω πόσο κόβει το μυαλό σας για τα πολιτεία που σας ετοιμάσω με δίκαιη κλίση. Όλοι με άλλο πρέπει να προβιβαστούμε, κύριε. Αυτό θα φανεί από την εξέταση που θα κάνουμε τώρα. Ας εξετάσω λίγο την αριθμητική σας. Για πες μου λοιπόν, εσύ Δημητράκη, πόσο κάνει 2 και 2? Εξαρτάται, κύριε. Από τι εξαρτάται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αν το 1-2 είναι κάτω από το άλλο, τότε μας κάνει 4. Αλλά αν το 1-2 είναι δίπλα από το άλλο, τότε μας κάνει 22. Μπράβο, Δημητράκη. Έχεις μυαλό ξηράφι. Γιατί άρχισες, Βασίλη? Ονειρεύτηκα, κύριε, πήγα στην Αυστραλία που είναι ο παππούς μου και έτσι άρχισα ώσπου να γυρίσω. Καλά, κάτσε κάτω. Εσύ, Κωνσταντίνε, γιατί άρχισες? Εγώ, κύριε, ονειρεύτηκα πως πήγα να βρω τον Βασίλη που είχε πάει στην Αυστραλία να δει τον παππού του και έτσι άρχισα μαζί του. Άλλη φορά να αφήσει τις παρέες και να έρθει μόνο στο σχολείο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε την εξέτασή μας. Για πες μου λοιπόν, εσύ Κατερίνα, αν η μαμά σου είχε ένα βάζο από 9 κεράσκα και κεράσει 3 φίλες της, την κάθε μια από 3, τι θα μείνει μετά για σένα μέσα στο βάζο? Σκέτα σιράπη, κύριε. Πολύ καλή ιδέα σου. Για πες τώρα εσύ, Γιάννη, αν έχεις 1.540 ευρώ και εξοδέψεις τα 980, τι θα κάνεις για να δεις πόσα σου έμειναν? Θα τα μετρήσω, κύριε. Πολύ καλή ιδέα σου. Για πες τώρα εσύ, Νίκο, 20 πλην 20, πόσο κάνει? Να, για να καταλάβεις, έχεις 20 ευρώ στη τσέπη σου και τα χάσεις. Τι θα έχεις η τσέπη σου? Κάποια τρύπα, κύριε. Δεν έχεις άδικο. Και ένας φίλος σου του δώσει άλλα 3. Πόσα γατάκια θα έχεις συνολικά? 10, κύριε. Πρόσεση, γιατί 10? Γιατί έχω κι άλλα 2 στο σπίτι. Τότε σωστά. Και τώρα, Παναγιώτα, αν της κάνω μία ερώτηση και μου την απαντήσεις, δεν θα σε ξαναρωτήσω τίποτε άλλο. Μάλιστα. Πες μου λοιπόν, πόσες τρίχες έχεις στο κεφάλι σου? 3.875. Και πώς το ξέρεις ότι είναι τόσο ακριβώς? Α, κύριε, είπα τότε δεν θα με ρωτήσετε τίποτα άλλο να ρωτήσω. Εντάξει, δεν επιμένω. Και τώρα ας ακούσω λίγη ανάγνωση. Ανοίξε τα βιβλία σας όλοι στη σελίδα 40. Διάβασε από την αρχή, Δήμητρα. Ο εφημέριος του Αζίου Γεωργίου ψηλάφισε μέσα στη σκοτεινή κάμαρα και βρήκε πάνω στο τραπέζι ένα κουτί σπίθα. Αρκετά καλά, Δήμητρα. Πες μου μόνο τι σημαίνει η λέξη ψηλάφισε. Ψηλάφισε, κύριε, πάει να πει πως έφτιασε ένα ξύλο και τον άφησε. Συμφωνείτε οι άλλοι? Όχι, κύριε. Ψηλάφισε, πάει να πει πασπάτευση. Πολύ σωστά. Μπράβο. Μήπως εσύ, Δημητράκη, ξέρεις τι θα πει η λέξη εφημέριος? Μάλιστα. Εφημέριος είναι αυτός που πουλάει εφημερίδες. Δεν περίμενε μια τέτοια απάντηση από σένα. Τέλος πάντων, ποιος θα μου αναγνωρεί επίθετα του κειμένου? Λέγε, Βασίλη. Εγώ, Αζίου και Σκοτεινή. Ωραία. Για πες τώρα εσύ, Κωνσταντίνε, άλλο ένα επίθετο. Παπαδάκης, κύριε. Ωραία. Σίγουρα είναι επίθετο. Και τώρα, κάναμε τώρα μια πρόταση που να έχει μέσα τη λέξη ζάχαρη. Κάθε πρωί, πρωτεύω στο σχολείο, πίνω το γάλα μου. Ωραία η πρότασή σου. Αλλά δεν βλέπω μέσα τη λέξη ζάχαρη. Δεν το κύριε, αφού είναι μέσα στο γάλα. Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα. Εσύ, Γιάννη, φαίνεται ότι δεν μπορείς καθόλου στο μάθημα. Πες μου γρήγορα 2 αντωνυμίες. Ποιος, εγώ? Μπράβο. Αν η κατάνοψη ότι δεν παρακολουθούσες το μάθημα. Ας συνεχίσουμε ακόμα λίγο με τη γραμματική. Κατερίνα, κλείνε το παράθυρο. Κλειστά είναι, κύριε. Μήπως εσύ, Νίκο, ξέρεις να κλείσεις το ρήμα τρέχω? Τρέχω, έπεσα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα. Ωραία. Εσύ, Δήμητρα, κλείνε το ρήμα πίνω σε όλους τους
Κορνιστότας. Πίνω. Αόριστο. Ήπια. Συνδελεσμένος μέλλοντας. Θα πιω. Παρατσίμενος. Έχω πιει. Συντελεσμένος μέλλοντας. Δεν την ψάω άλλο, κύριε. Καλώς. Σε ένα τελευταίο μάθημα είχαμε μιλήσει για υποκοριστικά ονόματα. Για πες μου λοιπόν εσύ Παναγιώτα, πώς λέγεται το μικρό σώμα? Σωματίδιο. Ωραία. Και το μικρό κουνούπι Δημήτρη? Κουνουπίδιο, κύριε. Πολύ σωστά. Τώρα θέλω να μου εξηγήσει κάποιες μερικές συντομογραφίες που συναντάμε συχνά. Ποιος θα μου πει τι σημαίνει η λέξη ΔΕΗ? ΔΕΗ, κύριε, σημαίνει δεν έχουμε ηλεκτρισμό. Ωραία. Και τώρα ποιος θα μου πει τι σημαίνει η λέξη ΟΤΕ? Ας μας πει ο Δημητράκης. ΟΤΕ, κύριε, σημαίνει ούτε τηλέφωνο έχουμε. Έξυπνη απάντησή σου. Τώρα. Όχι, κύριε, ΟΤΕ σημαίνει Οργανισμός Ταλαιπωρίας Ελλάδος. Και τις δύο απαντήσεις τις παίρνω σωστές. Θα τις πάω στον ΟΤΕ να τις καταχωρήσει το χρυσό οδηγό. Θα ήθελα τώρα να τελειώσουμε με το μάθημα της γραμματικής, αφού μου πει κάποιος την εξίσωση της λέξης ΑΤΑ. Για λέγε μας εσύ, Κωνσταντίνε. ΑΤΑ, όπως μου έχει πει ο πατέρας μου, σημαίνει αύξηση τέρμα. Ανδρέας. Πες στον πατέρα σου ότι συμφωνά με την εξίσωσή του. Ας έρθουμε τώρα στο μάθημα της φυσικής ιστορίας. Για πες μου λοιπόν εσύ, Κατερίνα, πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει ένας ποντικός? Αυτό εξαρτάται από τους γάτες, κύριε. Ωραία. Τώρα ποιος θα μου πει σε ποια οικογένεια ανήκει η φάλαινα? Ας μας πει ο Γιάννης. Δεν ξέρω, κύριε. Πάντως από σε καμία οικογένεια από τους γνωστές μου δεν ξέρω κανένα που να λέγεται φάλαινα. Πολύ καλά. Θα ήθελα τώρα να μου αναφέρει κάποιος ένα θηλαστικό που δεν έχει δόντια. Λέει εσύ, Νίκο, η γιαγιά μου, κύριε. Πολύ σωστά. Και τώρα απάντησέ μου, Δημήτρη, κύριε, στο εξής. Ο άνθρωπος βαδίζει, το ψάρι κολυμπάει, το πουλί τι κάνει που δεν μπορούμε τι εγώ να το κάνουμε? Αυγά, κύριε. Είσαι φοβερός, φαντασία. Μπράβο. Και τώρα μερικές ερωτήσεις από την ανθρωπολογία. Ποια είναι τα τελευταία δόντια του ανθρώπου, Παναγιώτα? Τα ψεύτικα δόντια, κύριε, αυτά που του βάζει ο δοντίατρος. Έχεις δίκιο. Ποιος θα μου πει σε τι... Ποιος θα μου πει σε τι μας χρησιμεύουν τα αυτιά? Για λέγε μας εσύ, Δήμητρα. Εξαρτάται, κύριε. Εμένα μου χρησιμεύουν για να μου τα τραβάτε και σε εσάς για να στηρίζετε τα γυαλιά σας όταν τα φοράτε. Ωραία. Και τώρα. Πολύ σωστά. Τώρα θα ήθελα να μου πεις, Σωτηρία, τι μας χρησιμεύουν τα χέρια. Για να πιάνουμε την μπάλα όταν είμαστε τερματοφύλακες και να μην μας βάζουν κόλλοι άλλοι. Υπέροχα. Ποιος θα μου πει τώρα πόσα κόκαλα έχουμε στο σκελετό μας? 208, κύριε. Όχι, κύριε, εγώ έχω 209. Βασίλη, όλοι έχουμε 208. Όχι, κύριε, ξέρω εγώ τι λέω. Εγώ έχω 209 και έχει σας κατάψει ένα ψαροκόκαλο. Καλά, αφού επιμένεις 209. Και τώρα ποιος θα μου πει από πού κατάγεται ο άνθρωπος? Από τον Αδάμ και την Εύα, κύριε. Αχ, κύριε, λάθος, ο παπάς μου είπατε καταγόμαστε από το σπιθί. Τα οικογενειακά σας, Κατερίνα, δεν μας ενδιαφέρουν. Αρκετά με την ανθρωπολογία. Ας εξετάσω τώρα λίγη ιστορία. Ποιος θα μου πει ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων? Αλήθεια σας λέω, κύριε, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος τα έκλεψε. Αν ήξερα θα σας έλεγα. Πάντως εγώ δεν τα έχω κλέψει. Κατάλαβα. Μήπως ξέρει κανείς να μου πει τι ήταν ο Λουδοβίκος ο 15ος? Για πες μας εσύ, Νίκο. Επιπλοποιός, κύριε. Επιπλοποιός είπες? Μάλιστα. Όταν έρθει κάποια φίλη τη μαμάς μου, λέει ότι τα επιπλά μας είναι του Λουδοβίκου του 15ου. Είσαι φοβερός. Επειδή καταλαβαίνω ότι θα κουραστήκατε, θα συντομεύσω στις ερωτήσεις. Ας έρθουμε σαν θρησκευτικά. Ποιος θα μου πει τι αμάρτημα έκανε ο Αδάμ? Έφαγε τον απαγορευμένο καρπό. Πολύ καλά. Και πώς τιμωρήθηκε? Παντρεύτηκε την Εύα. Έφυγε, άριστα.
Μάλιστα, ας τελειώνουμε με λίγες ερωτήσεις από γεωγραφία. Ποιος θα πει τι είναι η λιμνοθάλασσα? Για πες μας εσύ, Παναγιώτα. Λιμνοθάλασσα, κυρία, είναι μια λίμνη με στη θάλασσα. Το σκέφτεσαι πολύ για να το πεις. Μάλιστα. Το καλοκαίρι να διαβάζει λίγη γεωγραφία. Σου κάνει καλό. Έλα. Κύριε, εγώ έχω μία πορεία μια και μιλάμε για τη θάλασσα. Να την ακούσουμε. Γιατί δεν ξεσυλίζει η θάλασσα αφού γίνονται μέσα σε αυτή τόσα ποτάμια? Ποιος θα λύσει την απορία της η μαθήτριά σας? Εγώ, κύριε. Λέγε μας, Σωτήρη. Γιατί υπάρχουν πολλά σουγκάκια που αποκτούν το νερό. Να, άλλο ένα μυαλό ξηράφι. Και τώρα μία εύκολη ερώτηση που ελπίζω να μπορείτε να την απαντήσετε όλοι. Τι ήταν ο Κολόμβος? Πουλίτσι ο Δημήτρης. Πουλίτσι. Πώς το ξέρεις? Έχω ακούσει πολλές φορές για τον αυγό του Κολόμβου. Καημένε Κολόμβε. Και τώρα ποιος θα μου πει πώς λέγονται οι κάτοικοι της Αγγλίας? Για πες μας εσύ, Βασίλη. Άγγλοι, κύριε. Και της Κούβας, Κωνσταντίνε. Κουβάδες, κύριε. Ωραία. Είσαι ξεφτέρκη εσύ. Κάτι τελευταίο. Πώς λέγονται, Κατερίνα, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης? Θεσσαλονικιώτες, κύριε. Ωραία. Και του νησιού Κοζιάνη? Κότες, κύριε. Ελπίζω να μην είναι κανένας αποδικό και έχουμε παρεξηγήσεις. Αρκετά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Μπορώ να βγάλω μόνο τα συμπεράσματά μου. Είστε όλοι ξεφτέρια. Είμαι υπερήφανος για σας. Περνάτε όλοι στην επόμενη τάξη. Σας εύχομαι λοιπόν καλό καλοκαίρι.